Πάμε με ένα καινούργιο τραγούδι δικό μας. Έρωτα θαλασσινέ μου. Καλή ακρόαση, να είστε καλά. Θέλω να συγκινήσω με στα βιολιά με στο χώρο μαζί σου να μελετήσω. Όλα θαλασσίνη μου, τα φίλια σου χάρισε μου, τα φίλια σου χάρισε μου, έρωτα θαλασσίνη μου. Καλησπέρα σε όλους, κύριε Δήμαρχε. Όπως είπαμε και το πρωί κατά την επίσκεψή σας στο μουσείο μας, δεν μου ήταν εφικτό να βρίσκομαι στη χώρα στις 9 το βράδυ. Επίσης, όπως συζητήσαμε, η επιλογή σας να γίνετε η γιορτή του λεμονιού στα Πεφκάγια, δηλαδή δίπλα στο Μουσείο Λαογραφίας και Χριστιανικής Τέχνης της Άνδρου, όπου οι ιδρυτές του, ο αείμνηστος Μάριος Βασιλόπουλος, και εγώ θεσπίσαμε αυτή τη γιορτή το 2000. Και όλα αυτά τα 20 χρόνια εορτάζεται ανελιπώς, εκτός βέβαια από τα χρόνια του COVID. Η επιλογή σας λοιπόν αυτή δείχνει ότι τιμάτε την παράδοση και τους και τους ανθρώπους της Άνδρου, όπως όλα αυτά τα χρόνια κάνει το μουσείο μας. Ευχόμαστε καλό καλοκαίρι σε όλους, με υγεία, Ειρήνη Βασιλοπούλου Μετσεβελάκη. Σας ευχαριστώ θερμά. Ήθελα να ευχαριστήσω κάποιους ανθρώπους, καταρχήν τους δύο συλλόγους που συμμετέχουν, το Σύλλογο των Λιβαδίων και το Σύλλογο των Μενίτων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους παραγωγούς που είναι σήμερα εδώ, τον Αντιδήμαρχο τον Δημήτρη Γιαννής και την ψυχή της εκδήλωσης του Χαρίκλια του Κανιόλου, γιατί πραγματικά χωρίς Χαρίκλια αυτή η εκδήλωση σήμερα δεν θα είχε γίνει. Να πω όμως και να πω επίσης ένα δεύτερο μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους παραγωγούς της Άνδρου. Αυτοί οι άνθρωποι με τα δικά τους λεφτά και χωρίς σχεδόν καμία βοήθεια έχουν πιστέψει στην παραγωγή, στην ποιότητα και στο ποιοτικό αποτέλεσμα των ανδριώτικων προϊόντων. Είναι το μέλλον, είναι ο συνδυασμός του τουρισμού με την παραγωγή τοπικών προϊόντων. Θα είμαστε δίπλα τους. Σήμερα κερδίσαμε εσάς, κερδίσαμε αυτόν τον χώρο, κερδίσαμε την επιστολή μεταξύ μας. Σας ευχαριστώ πολύ όλους. Καλησπέρα, είπαμε, ναι, είμαστε όλοι καλά και όλοι χαρούμενοι για αυτή την ωραία γιορτή την οποία μας κάλεσε ο κύριος Δήμαρχος. Άξια παιδίστε όλοι για αυτά που κάνετε. Φροντίστε για την Άνδρο, προχωρήστε και βίου καλού να έχουμε. Να δουλεύουμε, να ζήσουμε καλά και άνετα με τον υδρότα μας όπως οι παλαιοί. Και να γίνει και εδώ μια ωραία λαϊκή αγορά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, δεν ξέρω πότε. Έρθε από το Γαύριο μαζί, όσοι έχουν αυτοί που έχουν χώρα, αυτοί που έχουν επιθύματα και βγάζουν οι βουνιώτες. Έχουν τα βασόλια τους και τα λένε για τρώνε τα κουρούλια και οι βάγκαρος τα λοιπά. Γιατί δεν τα δώσουν. Άμα ξέρετε το Σάββατο θα υπάρχει μια λαϊκή αγορά εδώ, θα παίρνουν τα προϊόντα τους να τα πουλούν προς το συμφέρον μας, γιατί θα είναι αδειρότικα, θα είναι αγνά. Θα συγχαίρω όλους και σας αγαπώ, γιατί με 72 χρόνια έχω μοναστήρι και με γνωρίζετε και σας αγαπώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι καλή υγεία και η υγεία, σήμερα είχαμε και τον 23, θα είναι 30, να έχουμε καλά με υγεία και την εκκλησία να πηγαίνουμε, γιατί μας ωφελεί η εκκλησία. Δεν το λέω ότι έχω παράπονο, εμείς στο μοναστήρι έρχεται κόσμος όσο ποτέ δεν ερχόταν. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Δήμαρχο
ο οποίος με προχάρησε και ήρθα. Να είστε καλά, ευχαριστώ.